Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Είπαμε, έχει μεγαλώσει η παρέα μας. Βαγγέλης Κυριάκου, καλησπέρα Βαγγέλη. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πολύ πάρα για την πολύ. Σωστή προσέγγιση του προπονητή του Άρη. Σωστότατη. Νομίζω πρώτα απ' όλα έδειξε ότι ξέρει να διαχειριστεί το ρόστερ του. Από το πρώτο ημίχρονο, όταν έμειναμε λιγότερο ποδοσφαιριστή, είδαμε να αλλάζει 2-3 φορές συστήματα και ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Αυτό δείχνει ότι προσπάθησε να αλλάξει για να εξορροπήσει ξανά τον αγώνα. Και αλήθεια ότι δεν φάνηκε σε πολλά διαστήματα η ομάδα του Άρη ότι παίζει με λιγότερο ποδοσφαιριστή. Ειδικά προς το τέλος, νομίζω, που ρίσκαρε και ο ίδιος. Ενώ όλοι θα περιμέναμε ότι σε κάποια στιγμή θα κουραστούν, έδειξαν ότι είχαν τα αποθέματα και τον τρόπο να επιτεθούν ακόμα στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Έχουμε πει αρκετές φορές εδώ με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου ότι ο Άρης μετά την έλευση του Σπιλεύσκη παρουσιάζεται πιο απαιτητικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ και το δείχνουν και τα τελευταία του αποτελέσματα που νομίζω 5-6 παιχνίδια τώρα δεν έχει χάσει. Ναι. Φαίνεται ότι έχει περισσότερες απαιτήσεις και δουλεύει. Φαίνεται στο γήπεδο ότι έχουν καλύτερο ρυθμό και καλύτερη ανάπτυξη τόσο επιθετικά, πιστεύω. Mm-hmm. Πάνικο, βρήκαμε έναν να συμφωνεί μαζί μας. Είναι θετικό. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα. Η ευθύνη παρέχει την ανόρθωση. Η οποία έχει να διαχειριστεί, εννοείς, και το υπέρ της αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα έχει να διαχειριστεί. Δεν κατάφερε να αλλάξει τον ρυθμό. Έχουμε ένα δεύτερο ημίχρονο, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Okay, το πρώτο ημίχρονο πάει 0-0, χωρίς να βρει ιδιαίτερα σπουδαίες ευκαιρίες. Αλλά στο δεύτερο που μπαίνει μπροστά στο σκορ και έχει το προβάδισμα, έχει και παίκτη παραπάνω, αφήνει το παιχνίδι να ανεβοκατεβαίνει μπάλα. Και όταν το αφήνει, σε κάποια στιγμή μπορεί να σε τιμωρήσει. Έπρεπε το παιχνίδι εκεί να το ελέγξεις, να κρατήσεις, να ηρεμήσεις. Η είσοδος του Χριστοδουλόπουλου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Φυστά. Είναι ο ποδοσφαιριστής που βγάζει την σέντρα. Είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς στην επίθεση που δημιουργούνται μια-δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για την ανόρθωση να σημειώσει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά αφήνει το παιχνίδι η ανόρθωση να της ξεφύγει. Δεν το ελέγχει και όταν δεν το ελέγχεις και δίνεις την ευκαιρία στον άλλο, ο Άρης ούτως ή άλλως είναι χαμένος, είναι πίσω στο σκορ. Και βλέπουμε αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, έχει δίκιο. Δηλαδή είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ενέργεια που σε κάποιο διάστημα, κοντά στο 60-70, αρχίζεις και διαρωτάσαι, αυτή η ομάδα παίζει με 10. Δηλαδή δεν καταλάβαινες αν έπαιζε με 10. Πήρε το ρίσκο του Άρης. Γι' αυτό βρήκε και τους χώρους η ανόρθωση και νομίζω ότι ευθύνη βαραίνει την ανόρθωση που ήταν λίγο έτσι επιπόλυ μπροστά. Έπρεπε εκεί να καθαρίζει το μάτσο το γεγονός, και να το ελέγξει κιόλας. Ναι, το γεγονός ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια στο τέλος παραδέχθηκε ότι οι ελπίδες για πρωτάθλημα είναι λιγοστές. Μα είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, διότι πέρασε η αγωνιστική. Περνάνε οι αγωνιστικές και δεν μειώνει την απόσταση. Πήρε ένα βαθμό Απόλλωνας, πήρε ένα βαθμό η ανόρθωση. Άρα, 5 παιχνίδια έχουν μείνει και σου δίνονται συνεχώς οι ευκαιρίες, διότι είναι, ξεκινάει τα play-off ο Απόλλωνας με συνεχόμενες ισοπαλίες και προσπαθείς εσύ να μειώσεις. Ναι, φεύγουν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Βαγγελή, η βαθμολογία την είδαμε νωρίτερα. Πλέον το ΑΠΟΕΛ είναι στους 4 βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα. Νιώθεις ότι υπάρχει πρωτάθλημα? Υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι την τελευταία αναγωνιστική, νομίζω. Το ΑΠΟΕΛ δεν θα τα παρατήσει τόσο εύκολα. Δείχνει ότι βρίσκει τον τρόπο να παίρνει τις νίκες ακόμα και στα τελευταία λεπτά και αρχίζει να βάζει μεγάλη πίεση στον Απόλλωνα, ο οποίος μπορούσε να κάνει το βήμα τίτλου και το έχασε στο τελευταίο λεπτό. Mm-hmm. Για την ανόρθωση, πιστεύεις ότι όντως οι πιθανότητες της πλέον μετά και το σημερινό αποτέλεσμα έχουν μειωθεί? Είναι αυτό που μόλις έχετε πει. Έχει τις δυνατότητες, έδειξε ότι έχει την ομάδα, όμως όταν λιγοστεύουν οι αγωνιστικές και δεν πλησιάζει στον πρωτοπόρο, είναι δύσκολο. Σωστά. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Σπιλεύσκη είναι μικρός σε ηλικία. Όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, κοντά στην ηλικία του προπονητή, πόσο εύκολο είναι να σε πείσει, να σε κερδίσει ως προπονητής? Αυτό είναι θέμα του χαρακτήρα του κάθε προπονητή. Και των δύο. Νομίζω όμως περισσότερο και του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει ότι είναι κοντά στην ηλικία των ποδοσφαιριστών του και πρέπει να βρει τον τρόπο να κρατήσει και την πειθαρχία. Την απόσταση. Πρέπει να βρει την απόσταση προπονητή. Ναι, και την πειθαρχία και τη σοβαρότητα, αλλά δεν μπορεί να είναι αυστηρός και να το παίξει ο πιο μεγάλος και ο αυστηρός. Πρέπει να κρατήσει λίγο τις ισορροπίες. Ότι δεν έχει ιδιαίτερη καριέρα πίσω όταν είσαι σε αυτή την ηλικία. Άρα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για να κερδίσει τον παίκτη, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη ο προπονητής και να γίνει πιο δεκτικό στα παιδιά. Την εμπιστοσύνη την κερδίζει.
κερδίζει ο προπονητής μέσα από τη δουλειά του και μέσα από τα αποτελέσματα. Όταν, ναι, λέει... έχει απέναντι το, ας πούμε, ο Σίντερφερ, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του σε ηλικία. Έχει παίξει σε ψηλό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο. Βέβαια, αν είναι επαγγελματίας ο ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε πριν και με τον Παύλο και το συζητάγαμε και πριν που βλέπαμε τα παιχνίδια, είναι ότι το Τσίριο, σε εισαγωγικά, είναι ένα καταραμένο γήπεδο όσον αφορά την ανόρθωση για τα πέναλτι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα και με τον Παύλο. Πάμε να το δούμε με εικόνα. Καταρχήν, πάμε να δούμε την εικόνα. Εκτελεί ο Γουάρτα, Γιωβάνοβιτς αποκρούει και κρατά το 2-2. Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς, να δούμε αν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε με τον Γουάρτα. Εκτελεί ο Νόβοτρι και το πιάνει και πάλι ο Γιωβάνοβιτς. 11ο λεπτό στο Τσίριο στάδιο, Δημήτρης Χριστοφή εκτελεί, αποκρούει ο Βανάλβες. Σούτ από κοντά, μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια. Φαίνεται ότι δεν τη πάει το Τσίριο στα πέναλτι της ανόρθωσης. Μπορεί να είναι και σύμπτωση, μπορεί και να μην της πηγαίνει. Έτσι είναι ένα πέναλτι, έχει τις πιθανότητες του να το βάλει, να το χάσει. Φαίνεται ότι είχαν απέναντι τους και καλούς ποδοσφαιριστές. Κάποιες εκτελέσεις ίσως να μην ήταν τόσο καλές, όμως τους τύχησαν πολύ σημαντικούς βαθμούς. Είναι... Αν δεν κάνω λάθος, και στα τρία στιγμιότυπα που έχουμε, λείπει και στα τρία ο Χριστοδουλόπουλος. Νομίζω απουσιάζει από την 11η. Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό. Με τον Ουάρτα σίγουρα και στο σημερινό δεύτερο, στο δεύτερο με τον Νοβότνη ανέλειπε. Νομίζω είχε γίνει αλλαγή και σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί εγώ το θεωρώ ότι είναι σύμπτωση. Είναι τρεις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Σωστά, που ναι. Αλλά έχει δίκιο που λέει ο Βαγγέλης ότι είναι τρεις πολύ καλοί, συγγνώμη, δύο πολύ καλοί τερματοφυλακές. Ναι, ο Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς και ο Βανά. Οι οποίοι θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους τερματοφυλακές στην Κύπρο που έχουμε. Είναι δύο από τους καλύτερους και πλέον είναι. Υπάρχουν τόσα πολλά μέσα να μελετήσουν τον αντίπαλο. Ναι. Είναι πολύ διαβασμένοι και οι προπονητές των τερματοφυλάκων πλέον. Γνωρίζουν και οι τερματοφυλάκες που χτυπούν οι ποδοσφαιριστές και είναι και θέμα ψυχολογίας εκείνης της στιγμής. Και φέτος νομίζω είχαμε πολλά χαμένα πέναλτι. Ναι. Και ο δικός σας όμως δεν είναι ασχημός. Ο δικός μας είναι ο Άγιος. Γενικώς έχουμε καλούς τερματοφυλάκες. Το συζήταγες και το έλεγες νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει καλό τερματοφύλακα. Πώς χαρακτήρισες πριν τον Μολ? Ο Άγιος σας. Γιατί όμως? Πολλά παιχνίδια έκανε καθοριστικές επεμβάσεις και μας έδωσε πολύτιμους βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και γενικά μέσα στο παιχνίδι είναι αυτό που λες, όταν κάτι πάει λάθος, υπάρχει κάποιος εκεί. Σας μιλάει, Βαγγέλη, σας μιλάει στην διάρκεια του παιχνιδιού? Μιλάει, ναι. Είναι... Στα ποδητήρια το ίδιο ή είναι άλλος άνθρωπος στα ποδητήρια? Όχι, είναι γενικά ένας ήσυχος άνθρωπος, όμως μιλά και στις προπονήσεις και στα ποδητήρια πριν το παιχνίδι να εμψυχώσει την ομάδα. Του αρέσει αυτό να ψυχώνει και δίνει πάθος στην ομάδα. Άρα έχει σχέσεις με τους αμυντικούς στην διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Σας βοηθάει, σας καθοδηγάει. Είναι αυτός που βλέπει τι γίνεται από πίσω και μπορεί να καθοδηγήσει. Την έκταση του σκορ στον Ολυμπιακό την περιμένατε? Όχι. Είχε καιρό να σκοράρουμε περισσότερα από έναν γκολ, νομίζω, από την ανόρθωση. Ναι. Στο πρώτο γύρο, στο 3-2. Το 3-2. Γενικώς δυσκολευόταν πολύ ο Ολυμπιακός να σκοράρει. Ήταν κάτι που μας δυσκόλεψε πολύ φέτος. Ήταν από τα θέματα που μας βασάνισε. Ήταν κλειδί το ότι ανοίξατε γρήγορα το σκορ? Σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι όταν δεν κερδίζεις πολλά παιχνίδια ή κερδίζεις με στενό σκορ, μπαίνεις με αυτόν το άγχος μέσα, αυτήν την πίεση. Όμως αυτό το γρήγορο γκολ μας έδωσε λίγη αυτοεπίθεση και χαλαρώσαμε. Ήρθε και το πέναλτι μετά και μπορούσαμε μετά να παίξουμε με περισσότερη αυτοεπίθεση. Βαγγέλη, όντως μπήκε άγχος στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα που ένιωθε πως ο Εθνικός ανέβαινε βαθμολογικά. Δηλαδή αρχίσατε να αμφισβητείτε τον εαυτό σας ότι μπορεί αυτή η φετινή χρονιά να πάει στραφή? Όχι τόσο να αμφισβητούμε τους εαυτούς μας, αλλά αν υπάρχει κάποιος που δεν πίστευε ότι υπάρχουν ελπίδες να είμαστε εμείς αυτοί που θα μπούμε σε περιπέτειες, νομίζω ήταν γελασμένος. Είχε μια κίνηση καλή ένας ποδοσφαιριστής που ονομάζεται Κυριάκου. Ναι. Σωστά. Καλή κίνηση. Ο Κυριάκου του Ολυμπιακού. Ναι, του Ολυμπιακού. Ναι. Την έχουμε? Τη δείξαμε. Όχι, εννοώ. Α, δεν την έχεις ξεχωριστά. Όχι. Εντάξει. Okay. Θες να μας πεις κάτι για τον γκολ που πέτυχε ο Μακρύς? Εντάξει. Πραγματικά ήταν φανταστικό τέρμα. Ήταν εξαιρετικό τέρμα. Για μένα νομίζω ίσως να είναι για τον γκολ της χρονιάς. Νομίζω, ναι. Δεν βλέπουμε πολλά τέτοια γκολ.
Ήταν κάτι εξαιρετικό. Δείχνει ότι χρειάζεσαι ικανότητες για να το κάνεις. Mm-hmm. Όσοι και αν λένε ήταν τύχη. Θέλει και λίγο τύχη όμως. Θέλει και την τύχη του να πάει εκεί που πήγε. Ακριβώς. Όμως χρειάζεσαι ικανότητες να είσαι εκεί και να κάνεις αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Και να πιάσεις τόσο καλά την μπάλα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ήταν πάντως. Και ξέρεις, έχει και μία δυσκολία το γεγονός ότι είναι απέναντι στο Φαμπιάνο. Και απέναντι στο Φαμπιάνο, αλλά ήταν και νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, γυρισμένος προς την εστία. Είδε ότι η μπάλα θα ερχόταν από την άλλη κατευθύνση. Προλάβαινε να γυρίσει, να πάρει θέση και να κάνει αυτό το πιο δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο συγχρονισμός. Διότι άμα δεν. Τον έπιασε σε αντίθετο καλά, βήμα μπορεί... και πρέπει να γυρίσει αντίθετα για να τη βρει. Ναι, ναι. Και μπορεί να γελιοποιηθεί. Πολλοί ποδοσφαιριστές δεν βρίσκουν. Ναι, δεν βρει την μπάλα. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα, ο Ολυμπιακός, Βαγγέλη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ενώ θα μπορέσει πολύ εύκολα να ξεφύγει από το πρόβλημα. Πολύ εύκολα. Έχουν μείνει μετρημένες αγωνιστικές. Δεν νομίζω να προλάβουμε να ξεφύγουμε τόσο πολύ. Δεν έχουν μείνει αγωνιστικές. Ακόμη φοβάστε, ακόμη για το φοβάστε βιβάρμα, με αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Θα έλεγα ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Όμως θα θέλαμε να πάμε σε ακόμα μια εβδομάδα με παρόμοια αποτελέσματα για να ηρεμήσουμε ακόμα περισσότερο. Ο Μάντσες γιατί δεν έπιασε. Το βλέπω ότι έχει βάλει 6 γκολ από την ημέρα που έχει πάει στην. Ποδόσφαιρο είναι θέμα ψυχολογίας. Πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Φέτος για κάποιους λόγους είτε της ομάδας, σίγουρα και της ομάδας και προσωπικούς, διότι όλα παίζουν ρόλο, δεν τον βοήθησαμε ίσως και εμείς να φτάσει να μας δώσει αυτά που μπορεί. Και είναι η απουσία ενός σέντερφορ που να βάζει τουλάχιστον 7-8 τέρματα στις ομάδες της δυναμικής του Ολυμπιακού. Είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε το εύκολο γκολ για να μπορούμε να κλέβουμε αποτελέσματα. Σωστά. Κάτι που κάναμε πέρσι. Ναι. Κλεβάμε αποτελέσματα. Ναι. Ενώ φέτος δεν το είχαμε αυτό.